Ο Ντάντσο Μιχάλη μου είπε ότι μεταξύ άλλων ότι ο Μπερμπάτοφ θέλει να γίνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Θέλει να κάνει το Ζαγοράκι δηλαδή στη Βουλγαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ναι, αυτό είναι, είχε ξαναγραφτεί και πριν κάνα τριμήνο, τετράμινο, άσχετο με την δική μας εσωτερική επικαιρότητα, ότι έχει βλέψει για την Ομοσπονδία της Βουλγαρίας. Ναι, και πηγαίνει παντού, λέει αυτό, αυτό κάνει, ξέρεις, αυτά που κάνουν οι υποψήφοι. Ναι. Από εδώ, από εκεί, κάνει, τα φουσκώνει λίγο, αγαπάει όλες τις ομάδες και όλα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται, τι κάνετε, κύριε Τσίπρα. Γυρνάνε οι τραυματίες, τι γίνεται. Ναι, γυρνάνε οι τραυματίες, κανονικά. Πάνοπλοι έρχεται η Λεύσκη. Και κατάφεραν να πάρουν αναβολή, να αναβληθεί μάλλον το παιχνίδι. Ενώ η Σλάβια, ξέρω εγώ, Τσέσικα ποια ήταν. Ναι, δεν ήταν, αντιδρούσαν. Λέει, δεν θέλουμε εμείς να αναβληθεί το παιχνίδι, αλλά τα κατάφερε, λέει. Ναι. Άρα λέω, έχει και στη Βουλγαρία Ολυμπιακό. Έχετε. Παντού υπάρχει ένας Ολυμπιακός, μου λέει. Σε όλες τις χώρες. Ναι, αυτό μου βγήκε. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, να το βρίξω. Τι κάνετε, κύριε Τσόχο, πώς περνάτε? Καλά, κύριε Ζαγόρα, καλά. Καλά. Το tour στην νότια, όχι στην νότια, ξεκίνησα από Ανατολική, ναι, και κατεβαίνω προς τα νότια Πελοπόννησο. Ναι, αυτό το κρανίδι που λίγο ήθελε αντί για ρο να μπει λάμδα, ας πούμε, πού είναι αυτό? Είναι κοντά στην Ερμιόνη, κοντά στο Πορτοχέλι. Ερμιόνη ξέρω, νιώθω. Εγώ πάει. Νιώθω. Ναι. 20 λεπτά από το Ερμιόνη. Δεν ήμουν ακριβώς κρανίδι τώρα, είναι μια παραλία Δωρούφη λέγεται, που είναι λίγο ψαγμένη, δεν έχει δυο... Ένα ψαροχώρι είναι επί της ουσίας, με μια φοβερή ψαροταβέρνα, πάνω στο κύμα και μια, έτσι, ένα κολπάκι για να κάνεις μπάνιο. Α, μια χαρά. Τέλεια, περνάτε. Είμαι λίγο εγώ του, πολλές φορές θέλω το ανοργάνωτο, το λίγο ήσυχο. Κοίταξε, άλλο το ανοργάνωτο, γιατί πήγα να κλείσω το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, και άλλο το ήσυχο που λέτε. Εντάξει, ναι, δεν κουβαλάω ομπρέλες και τέτοια δικά μου, δεν έχω ποτέ, δεν αντέχω. δεν κάνω τέτοια. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, κάνα βραχάκι, κάνα δεντράκι, κάνα μαγαζάκι, κάτι. Ναι. Έτσι είναι, διακοπές, έτσι είναι το έργο, ναι. Ναι, αλλά υπάρχουν και μέρες που θέλω το ντίγκα πολιτισμό. Μπιτσόμπαρα, κατοντάδες κόσμο, τάγκα, πολλά. Βέβαια, και τα παντούπα και μια χαρά. Ναι, αυτά τα που σου αρέσουν εσένα. Λοιπόν, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο πριν σας ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα έτσι που θέλω, που μου κάνανε εντύπωση, ας πούμε, να τα μοιραστώ μαζί σας. Τι σας έκανε εντύπωση? Νομίζω έγιναν ολοκληρώνονται δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές και αυτή του Άρη, που σου έχω πει την άποψή μου για τον Ισπανό, από τον Καρθία που έρχεται. Ναι, την έχεις πει, ναι. Και τελικά πήγε και καταλαβαίνω ότι ανέβηκε και η τιμή, γιατί ο Άρης πήρε όλο και το 100% των δικαιωμάτων για τη συζήτηση για να αφήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης. Το έχω χάσει από εκεί, αλλά σίγουρα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή. Ναι. Το Άρη δεν υπάρχει εμφωλία γι' αυτό. Και νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει την καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει φέτος. Ποιον? Αυτός ο Νοτιοκορεάτης, με τα 4-5 ονόματα. Ναι. Για την καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει. Που έχει κάνει φέτος, ναι. Ναι. Ξαναλέω φέτος, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Ναι, είναι ένας box-to-box half που του λείπει πάρα πολύ. Που δεν είναι μόνο εξάρι, όπως είναι οι περισσότεροι αμυντικοί half που έχει. Ή που δεν είναι αδιάφορο στο μαρκάρισμα, ένα δεκάρι πολυτελείας. Είναι ένα 8 που κάνει καλά τις περισσότερες δουλειές που θέλει να κάνει ένας χαφ. Έχει και στημένα, αλλά μαρκάρει κιόλας, έχει και πολύ καλά τρεξίματα, έχει και καλή κάθετη πάσα. Γενικώς είναι ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής και από αυτούς που τρέχουν ασταμάτητα, όπως συμβαίνει συνήθως με τους νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Άρα οι δύο σπουδαίες μεταγραφές που έχουν γίνει ή που θα, γιατί του παίχτη αυτού που λες του Ολυμπιακού, του Χουάνγκ, τέλος πάντων έτσι τον λένε τώρα,
Δεν έχει ολοκληρωθεί. Να βρούμε ένα διτήλα από όλα αυτά. Έτσι το βλέπω, ναι. Βλέπω να βρούμε ένα να καταλήξουμε. Βλέπω ότι αυτό το όνομα λένε, το γράφονται, ο Χουάνκ πολύ κοντά και τα λοιπά, το βλέπω σε 2-3 site, οπότε να σκρατήσουμε αυτό προς το παρόν, πριν μας πει ο ίδιος όταν έρθει ότι ξέρετε δεν με λέτε Χουάνκ, θα με λέτε Φου. Ξέρω εγώ, μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Μπαίνουμε σε αυτή την εβδομάδα, μα ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα που έχουμε επίσης Τετάρτη, Πέμπτη, να πούμε θα παίξουν ξεχωριστά, ο Άρης θα παίξει Τετάρτη και ο Πάοκ θα παίξει την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Τα απόνερα αυτών των δύο αγώνων μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατά να ψήσουμε αυτά που έβλεπες, και κυρίως τα περισσότερα έχουν να κάνουν με τον Πάοκ, γιατί εκεί είναι το αρνητικό αποτέλεσμα, εκεί υπάρχει αρκετή συζήτηση. Ναι, βλέπω μια ξεκάθαρη προσπάθεια όλου του οργανισμού, του προπονητή, του αθλητικού διευθυντή του Μπότο, του Ίγκανσον, των ποδοσφαιριστών γενικότερα, ανύψωσης του ηθικού, που είναι αυτό μπορείς να κάνεις τώρα, δεν μπορείς να διορθώσεις πολλά πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι. Θα διορθωθούν έτσι και κάποια με τις επιστροφές κάποιων παικτών που δεν έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά το βασικότερο που έχεις να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να κάνεις την ομάδα να πιστέψει ότι δεν είναι μια κακή ομάδα, ότι αυτό που συνέβη στο πρώτο επίσημο μάτι δεν είναι η πραγματική εικόνα της, ότι δεν έχει κρυφθεί απόλυτα τίποτα, ναι είναι δύσκολο αλλά είναι ορθάλιστη η πρόκληση για τον ΠΑΟΚ, όπως έχει σε 2-0 έτσι μπορεί να κερδίσει την Τούμπα τουλάχιστον 2-0 και να το οδηγήσει στην παράδοση. Βλέπω μια διάθεση να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα ψυχολογικά, να αντιληφθεί την κρισιμότητα του πράγματος, το μέγεθος αυτής της ρεβάνσης για την συνέχεια της σεζόν, γιατί κακά τα ψέματα, αν ξεκινήσει με έναν αποκλεισμό αρχής Αυγούστου, η εσωστρέφεια, η μορμούρα, η γκρίνια θα χτυπήσει κόκκινο και αυτό πάντα δεν είναι, πώς να το πω, καλός οδηγός για τη συνέχεια της σεζόν. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ένας απροσδόκητος σοκαριστικός, όπως θες, πέφτουν αποκλεισμός νωρίς το καλοκαίρι σε μια μεγάλη ομάδα που δημιούργησε προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Πήρε μαζί του αυτός ο αποκλεισμός και δεν μπόρεσε να συνέλθει ποτέ. Το κλασικό παράδειγμα και πρόσφατο είναι το περσινό τσάικ με τον αποκλεισμό από την Βέλεζ του Μόσταρ σε αντίστοιχη φάση με τον ΠΑΟΚ στον πρώτο προκλασικό γύρο. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να συμβεί, να δημιουργηθεί μια αίσθηση, πώς να το πω, να μεγαλώσει αυτοπεποίθηση της ομάδας, των ποδοσφαιριστών, να δημιουργηθεί ένα κλίμα αισιοδοξίας και διάθεσης να τα δώσουν όλα, να γίνει αντιληπτό πόσο κρίσιμη είναι αυτή η ρεβάνς, όχι μόνο στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να έχουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται στην Τούμπα στην προσπάθεια αυτή. Εγώ το έλεγα ξανά και προχθές ότι είδαμε τι ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε και στη Σόφια από τους οπαδούς της Γκλέφσκι και στη Χάιφα από τους οπαδούς της Μακάμπη και πόσο αυτές οι ομάδες και ο κόσμος τους διψούν για προκρίσεις και υπερβάσεις. Δεν γίνεται εμείς αυτού του είδους τα προκληματικά και αυτού του είδους ομάδες να τις αντιμετωπίζουμε με τουπέ, με λίγο μπλαζέ ύφος, έλα μωρέ τι να πάμε να δούμε τώρα, πάω κλέφτη στην Τούμπα και αυτό ασχολείται και τα λοιπά. Ασχολείται και παρασχολείται. Ναι, ναι. Αν θες να ζήσεις ως φίλος του ΠΑΟ, ή ως φίλος οποιοδήποτε ελληνικής ομάδας, ανάλογες βραδιές με τις καθημερινές του ΠΑΟ που πρέπει να είναι σωστό, πρέπει να ζεις την άγωνη γραμμή του καλοκαιριού, η οποία μπορεί να μην έχει γοητεία, αλλά είναι αυτή που μπορεί να σε οδηγήσει τις καλές βραδιές όλη τη σεζόν. Ή διαφορετικά μπορεί να σου χαλάσει όλη τη σεζόν. Συνεπώς τώρα που η ομάδα έχει ανάγκη την στήριξη του κόσμου και θα πρέπει να είναι μαζική η προσέλευση των φίλων του ΠΑΟΚ και θα πρέπει, ξαναλέω, η Γκρίνια μπορεί να περιμένει και θα πρέπει κατά τη διάρκεια των 90 ή αν χρειαστεί και περισσότερα 120 λεπτά η στήριξη να είναι εκεί και να μην είναι εκεί η απογοήτευση, η Γκρίνια, η μουρμούρα, αυτή η τοξική ατμόσφαιρα πολλές φορές εμφανίζεται στα ελληνικά γήπεδα. Το ίδιο ακριβώς και για τον Ολυμπιακό. Εκεί έχουν γκρίνια. Λίγο πιο βάλει καλύτερο τηλέφωνο, δεν σε ακούμε πολύ καλά γι' αυτό. Πιο πολύ καθαρά σε ακούμε. Βέβαια,
έχουν γκρίνια, λέει, στο κόκκινο είναι γκρίνια. Όχι απλώς έχουν γκρίνια, είναι στο κόκκινο. Ναι. Και στον Ολυμπιακό, δεν είναι αυτές οι μεταγραφές που έχουν γίνει. Και γκρίνια με τον προπονητή, πολύ μεγάλη γκρίνια, με τον Μαρτίνς. Και είναι βέβαιο ότι αν ο Ολυμπιακός την Τετάρτη δεν τα καταφέρει, κόντρα στην Μακάμπι Χάιφα, η τριγμή θα είναι μεγάλη. Δεν θα είναι ένα απλό βράδυ απευθείας. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν αυτοί οι τριγμοί, και αν θα αγγίξουν και τον Πέδρο Μαρτίνς. Πιθανολογώ θα τον αγγίξουν. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα τον αγγίξουν, αν υπάρχει ενδεχόμενο ακόμα και να είναι το τελευταίο του μάτι αυτό, σε περίπτωση που υπάρξει αποκλεισμός. Και αυτό είναι ένα από τα σενάρια που μπορεί να το δούμε να προκύπτει. Αλλά τα λέω αυτά για να θυμίσω το μέγεθος της γκρίνιας και της εσωστρέφειας που υπάρχει στον Ολυμπιακό σε σχέση με το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα στα φιλικά ή με το ποδόσφαιρο που έπαιξε στη Χάιφα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Ναι, ναι, προφανώς και εκεί υπάρχει γκρίνια. Προφανώς θα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν το αποτέλεσμα ήταν πολύ αρνητικό, όπως ήταν του ΠΑΟΚ, αλλά η γκρίνια δεν λείπει καθόλου από τον Ολυμπιακό. Η μοναδική ομάδα που δεν έχει καθόλου γκρίνια, καθόλου όμως, έτσι, δηλαδή λίγο έχει ο Παναθηναϊκός να ξέρω εγώ δεν σκοράρει, να τι θα κάνουμε με τις μεταγραφές, θέλουμε και άλλη ενίσχυση. Ο Παναθηναϊκός πια μετά και το χθεσινό έχει γκρίνια. Ναι, έχει ο Παναθηναϊκός γκρίνια, ναι. Είχε, τώρα έχει ακόμα μεγαλύτερη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αργήσει οι μεταγραφές και έχουν αργήσει σε διαφορετικό επίπεδο από την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ και εκεί έχουν αργήσει οι μεταγραφές των κεντρικών αμυντικών, αλλά στην ΑΕΚ έχουν γίνει μεταγραφές των τριών κεντρικών χαφ. Και μάλιστα θεωρητικός η ΑΕΚ πήρε τις τρεις πρώτες επιλογές που είχε για τα χαφ, τον Γιόνσον, τον Κατσίνοβιτς και τον Πινέδα. Και τέλος πάντων η ΑΕΚ φαίνεται πως είναι κοντά στους δύο κεντρικούς αμυντικούς που θέλει, οι οποίες επίσης είναι δύο εξαιρετικές μεταγραφές αν γίνουν, και του Ντομαγκόη Βίντα, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος κεντρικός αμυντικός, ναι, με απίθανες συμμετοχές στην Εθνική Κροατίας, με πρωταγωνιστή στην πορεία της Εθνικής Κροατίας μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ του 18 και αγωνιζόμενο σε υψηλό επίπεδο. Και στα 33 του για στόπερ δεν τον λες πάρα πολύ μεγάλο, σίγουρα θα είναι μια σημαντική προσθήκη. Και είναι και στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για τον Πλάνιτς. Συνεπώς, τις 5 μεταγραφές ενδεκάδας που θέλει να κάνει η ΑΕΚ, τις 3 τις έχει κάνει ήδη και τις άλλες 2 είναι κοντά στο να τις κάνει. Και η ΑΕΚ δεν έχει Ευρώπη. Θυμίζω το πρώτο επίσημο μάτς, η ΑΕΚ το παίζει σχεδόν σε ένα μήνα από σήμερα, 20 Αυγούστου, που είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στον Παναθηναϊκό αντίθετα, σε 10 μέρες έχουν το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς, το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό με τη Σλάβια Πράγας. Και ο Παναθηναϊκός αναζητεί 5 μεσοεπιθετικούς, εκ των οποίων οι 3, τουλάχιστον οι 3, θα είναι και βασικοί. Και δεν υπάρχει και φως στον ορίζοντα. Ούτε για τον center four που αναζητεί και θέλει να είναι βασικός, ούτε για το δεκάρι που αναζητεί και θέλει να είναι βασικός, ούτε για το οχτάρι που αναζητεί και θέλει να είναι βασικός. Και όταν η ομάδα δεν σκοράρει, ο Παναθηναϊκός δεν σκοράρει στα φιλικά, τότε το έλλειμμα του center four, του δεκαριού και του οχταριού που θα είναι η βασική τη νέα σεζόν γίνεται ακόμα πιο μεγάλο και η γκρίνια μεγαλώνει. Ναι. Και επειδή όλοι ξέρουν ότι τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς, αντιλαμβάνονται ότι όποιος και να αποκτηθεί τώρα, στα μάτια με τη Σλάβια, είναι απίθανο να είναι βασικός, γιατί ο Ιωβάνοβιτς είναι ποδοσφαιριστή βασικό με 3-4 προπονήσεις στην ομάδα και χωρίς φιλικό, δεν τον βάζει. Και ο Παναθηναϊκός το τελευταίο φιλικό του δίνει την Πέμπτη, που αποκλείεται να έχει κλείσει τον παίκτη, να τον έχει φέρει, να τον έχει δει και να τον βάλει να παίξει και βασικός. Άντε, στην καλύτερη περίπτωση, αν τον κλείσει σήμερα, να προλάβει να τον έχει στην αποστολή στο τελευταίο φιλικό πριν τα μάτια της Σλάβια και να τον δώσει 20 λεπτά. Και είναι και το ιδανικό σενάριο. Άρα με αυτούς που έχει θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον για το πρώτο μάτσο της Σλάβια, η γκρίνια έχει χτυπήσει και εκεί κόκκινο. Και στον Άρη δεν έχει καθόλου γκρίνια. Δηλαδή δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι οι Αριανοί να το διαχειριστούν αυτό. Δεν συλλέγεται. Εντάξει, μέσα. Λογικό είναι να σου πω τώρα την αλήθεια. Πρώτον, και γιατί οι εμφανίσεις είναι αρκετά πιστικές. Δεύτερον, και γιατί οι μεταγραφές είναι αρκετά ποιοτικές. Τώρα δεν γελιόμαστε. Αυτό που λέει ο Καρυπίδης, ότι πιθανότατα ο Άρης φτιάχνει το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, έχει μια μεγάλη βάση. Βέβαια. Τώρα αν αυτό θα αποδειχθεί
και στο χόρτο. Okay, πάντα όσο καλές και να είναι μεταγραφές, πρέπει να βοηθούν στο χόρτο. Τώρα μιλάμε για δεκάδες παραδείγματα που έχουμε μεταγραφών που στη θεωρία έπρεπε να βγάλουν μάτια. Ας πούμε τον Εσχέδη τον Παναθηναϊκό, που είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη μεταγραφική αποτυχία του Παναθηναϊκού τα τελευταία 20 χρόνια. Mm. Αλλά όταν αποκτήθηκε ο Εσχέν, στους περισσότερους είχε προκαλέσει ρίγη ενθουσιασμό, όχι απλά πράγματα. Okay, πάντα πρέπει να περιμένεις να δεις όλοι αυτοί που πήρες τι θα βγάλουν στο χόρτο, αλλά στην πραγματικότητα ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη εξελίχθηκε και σχετικά γρήγορα και με πολύ ποιοτικές προσθήκες. Από τη στιγμή που μετά τον Ζερβίνιο έρχεται και ο Μανού Γκαρθία, τι απομένει να δούμε? Απομένει να δούμε έναν ακόμη center forward και έναν αναπληρωματικό στόπερ. Δεν είναι κάσιμα να τα έχει τελειώσει όλα και να ψάχνεις απλώς έναν αναπληρωματικό center forward και έναν αναπληρωματικό στόπερ 25 Ιουλίου. Βέβαια. Έγινε και με ποιότητα στις προσθήκες και με ταχύτητα. Ναι, τώρα βέβαια ξαναλέω, είναι μια ολοκένουργια ομάδα επί της ουσίας. Και αυτό θα χρειαστεί χρόνο. Και η λογική λέει ότι θα υπάρξουν και σκαμπανεβάσματα. Θα ήταν μάλλον παράλογο να μην υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση όταν μιλάμε για μια ολοκένουργια ομάδα με 6, 7, θα δούμε πόσους παίκτες της βασικής ενδεκάδας να έχουν έρθει με μεταγραφή. Αλλά ότι χτίζεται καλά και σωστά, το καταλαβαίνεις και δεν έχεις να πεις κάτι. Έχω έναν Αριανό που μας ακούει, ειδικά το δικό μας το κομμάτι, το ένθετο αυτό, το μισάωρο δεν το χάνει ποτέ, και μου λέει ότι επειδή βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνο εδώ και λίγες μέρες, έχει κάνει μια επεμβασούλα στο πόδι του, θέλει να τον ξαναφτιάξεις λίγο με Γκαρθία. Με αυτά που έλεγες προχθές, ας πούμε, γιατί, ναι, για να νιώσει καλύτερα. Και ξέρεις, εγώ αυτά τα χατήρια δεν θέλω να τα χαλάω με τίποτα, γιατί μπαίνω στη θέση του. Θέλω, δηλαδή, ο Γκαρθία, ρε παιδί μου, που πήρε ο Άρης, πόσο παιχτάρα είναι? Καταρχάς, να του πούμε περαστικά. Περαστικά, ναι, εννοείται. Να του πούμε ότι αυτό εδώ είναι ένα πώς να το πω, σύγχρονο δημιουργικό χαφ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένα παιδί που ο Γκουαρδιόλα το κοίταγε με μεγάλη προσοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένα παιδί που το passing game του, πράγμα στο οποίο δίνουν πολύ μεγάλη βάση στη Manchester City, διότι αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού, τους γοήτευε στο μέγιστο βαθμό. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί, παρά το γεγονός ότι την τεράστια καριέρα ακόμα δεν την έχει κάνει, όπου πηγαίνει παίζει βασικός. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί είχε μεγάλη ζήτηση. Δεν είναι τυχαίο αυτό το παιδί είναι τόσο ακριβό, για τα ελληνικά δεδομένα πανάκριβο. Και το πιο ευχάριστο για μένα από όλα σε αυτήν την ιστορία, διότι παίζει μεγάλο ρόλο στο πόσο επιτυχημένες θα είναι οι μεταγραφές, είναι ότι αυτό το παιδί εδώ έρχεται με την ψυχή του, με τη θέλησή του. Δεν έρχεται γιατί το έβγαλε ο δρόμος στην Ελλάδα ή μια ελληνική ομάδα εν τέλει ήταν αυτή που πλήρωσε τα λεφτά και δεν βρέθηκε άλλη να τα πληρώσει. Έρχεται στην Ελλάδα γιατί κατάλαβε ότι εδώ θα γίνει πρωταγωνιστής, θα πάρει την παγκέτα στα χέρια του, κάτι που αναζητούσε για την καριέρα του, και θα μπορέσει να δείξει πράγματα. Ξέρεις, είναι πολλοί αυτοί οι ποδοσφαιριστές που για να δείξουν τις δυνατότητες τους θέλουν να αισθανθούν σημαντικοί για την ομάδα και να ξέρουν ότι, πώς να το πω ρε παιδί μου, την παίρνουν τη φανέλα του βασικού σπίτι. Αυτό το παιδί λοιπόν γι' αυτό το λόγο επέλεξε τον Άρη. Διαφορετικά θα μπορούσε να πάει κάπου πάλι δανεικός. Δανεικό στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι, εκεί, ναι. Δανεικό σε κάποια μικρομεσαία ομάδα μικρομεσαίου πρωταθλήματος. Okay, στην 10η του Ισπανικού πρωταθλήματος, στην 15η του Ισπανικού πρωταθλήματος. Αλλά βασικό σε μια τέτοια ομάδα δεν ήθελε αυτό. Ήθελε ένα πιο φιλόδοξο project. Ήθελε κάτι που να τον κάνει να αισθανθεί ακόμα πιο σημαντικός. Και γι' αυτό επέλεξε Άρη. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή που διέρευσε το όνομά του, όλοι ξέραμε ότι με αυτόν ο Άρης έχει κουμπώσει. Το πρόβλημα ήταν με την ομάδα του, με την Sporting Chicago. Mm-hmm. Το ξαναλέω, το βιογραφικό του λέει ότι είναι μία από τις 3-4 καλύτερες μεταγραφές μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Και σίγουρα η καλύτερη μεταγραφή του Άρη. Ένα παιδί που δεν είναι, αν περιμένει να δει κάποιος, πώς να το πω, ένα παλιού τύπου δεκάρι που κάνει μόνο τρίπλες και φανταζή ενέργειες. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ένα πολύ σύγχρονο δεκάρι που μπορεί να παίξει και 8.
Είναι λίγο κομπιούτερ. Σπάνια θα τον δεις να κάνει λάθος πάσα. Δεν είναι από αυτούς που του αρέσει να παίζει παράλληλο ποδόσφαιρο ή προς τα πίσω συντηρητικό. Ένα από τα παιδιά που του αρέσει να παίζει με ρίσκο, να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο. Ένα παιδί που κάνει διαρκές κινήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η κίνησή του χωρίς την μπάλα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ υψηλής ποιότητας ποδοσφαιριστής. Τώρα ελπίζω όλα αυτά τα στοιχεία που έχει να μας τα δείξει τον Άρη. Θα είναι μία από τις αδράκτες. Λοιπόν, βλέπω εδώ βγήκε το καλεντάρι. Σήμερα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος. Με αυτό θα κλείσουμε. Ξεκινάει 20-21 Αυγούστου. Σήμερα, επαναλαμβάνω, το βράδυ στη λίμνη της Βουλιαγμένης θα γίνει η κλήρωση. 12-13 Νοεμβρίου σταματάει και ξεκινάει 21 με 22, και 22 Δεκεμβρίου εκεί πάνω στο εξωτικό Μουντιάλ που θα έχουμε φέτος. Λοιπόν. Ναι, στόχο. Ότι φέτος δεν έχει χειμερινές διακοπές Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Θα το ζήσουμε αλλά Άγγλοι. Ναι, θα ναι. Έχει παραμονές Χριστουγέννων, παραμονές Πρωτοχρονιάς, κανονικά μπάλα. Κανονικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε. Καλή συνέχεια. Να καλά να περνάτε εκεί που βρίσκεστε και θα τα πούμε και αύριο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.